Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διάφορες ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιλαμβάνει αφενός την επικαιροποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 237 του 86 περί υποχρέωσης ασφάλισης αστικής ευθύνης, που βασίζεται σε οδηγία του 2021, την 2118, η οποία επίσης τροποποιεί παλιότερη οδηγία σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και εκκρεμεί η ενσωμάτωσή της από το 2019. Και αφετέρου επικαιροποιεί διάφορους νόμους όπως τον 4514 του 2018 περί αγοράς χρηματοπιστωτικών μέσων, το νόμο 4548 του 2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου ανωνύμων εταιριών, του νόμου 4099 του 2012 περί οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανωνύμων εταιριών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με ένα πιλωτικό καθεστώς για υποδομές της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού και τροποποίηση διαφόρων άλλων κανονισμών. Τώρα, σχετικά με την οδηγία 2118 του 2021 για την ασφάλιση αυτοκινήτων οχημάτων, αυτή η οδηγία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις εξής τροποποιήσεις στην ήδη υπάρχουσα οδηγία. Πρώτον, την αύξηση προστασίας των θυμάτων των τροχαίων ατυχημάτων στις περιπτώσεις όπου ο ασφαλιστής είναι αφαιρέγγυος. Δεύτερον, την βελτίωση της αναγνώρισης των βεβαιώσεων του ιστορικού ζημιών σε διασυνοριακό κυρίως επίπεδο. Τρία, τους ελέγχους ασφάλισης για να καταπολεμηθεί το φαινόμενο της οδήγησης ανασφάλισης των οχημάτων. Και τέσσερα, την εναρμόνιση των ελάχιστων υποχρεωτικών ποσών ασφαλιστικής κάλυψης. Για όλες αυτές τις τροποποιήσεις δεν θα μπορούσε να έχει κάποιος ιδιαίτερη αντίρρηση. Το ίδιο βέβαια και με τις τροποποιήσεις του Προεδρικού Διατάγματος 237 του 86 για την ενσωμάτωση νέων διατάξεων σχετικά με την προστασία των ζημιοθέτων και την επέκταση των περιπτώσεων αποζημίωσης από το επικουρικό κεφάλαιο. Βέβαια, όλες οι παραπάνω τροποποιήσεις γίνονται μέσα σε ένα ισχύον πλαίσιο της ιδιωτικής ασφάλισης αυτοκινήτων, που ως γνωστόν δεν συνιστά κάποιον συστηματικό έλεγχο στις ασφαλιστικές εταιρείες και αυστηρότατες κυρώσεις, ούτως ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Και επί τη ευκαιρία η ιδιωτική ασφάλιση είναι μια καθαρά κερδοσκοπική επιχείρηση, στηρίζεται στις διακυμάνσεις της αγοράς και υπόκειται στον νόμο του καπιταλιστικού κέρδους των χρηματιστηριακών ομίλων. Στηρίζεται στην προσφορά ζήτηση, στη λογική κόστους κέρδους, στην ανταποδοτικότητα, σε ατομικά συμβόλαια για ορισμένο πλαίσιο παροχών, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μάλιστα με επώδυνους όρους αφέμαξης του λαϊκού εισοδήματος και εκτείναξης των ασφαλίστρων, ειδικά στην εποχή την οποία ζούμε. Για την συγκεκριμένη οδηγία επιφυλασσόμαστε στην ολομέλεια. Σχετικά με τον κανονισμό 858 του 2022, αναφορικά με το πιλωτικό καθεστώς για υποδομές αγοράς βάσει τεχνολογίας κατανεμμένου καθολικού. Σε ό,τι αφορά το κατανεμμένο καθολικό, FXDLT, πρόκειται για το blockchain, δηλαδή ένα ψηφιακό σύστημα που επιτρέπει στους χρήστες και τα συστήματα να καταγράφουν συναλλαγές που σχετίζονται με περιουσιακά στοιχεία. Μια τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού αποθηκεύει τις πληροφορίες σε πολλές τοποθεσίες σε οποιαδήποτε δεδομένη χρονική στιγμή. Ας το πούμε, πρόκειται για κάτι σαν μια μεγάλη βάση δεδομένων για περιουσιακά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή. Το DLT βέβαια, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές βάσεις δεδομένων, δεν έχει κεντρικό μέρος για την αποθήκευση πληροφοριών. Αυτό το διαφοροποιεί από μια παραδοσιακή βάση δεδομένων. Το ζήτημα είναι ποιος τις ελέγχει αυτές τις βάσεις δεδομένων. Σήμερα μπορεί να τις διαχειρίζονται και μικρότεροι παίχτες. Αυτό λοιπόν που επιδιώκει ο κανονισμός,
αποτυπώνοντας τις επιδιώξεις τμήματων της αστικής τάξης που ενδιαφέρονται να ελέγξουν τα συστήματα, είναι να βάλουν όρους και κανόνες στην διαχείρισή τους που αντικειμενικά θα τις συγκεντρώσουν κάτω από τον έλεγχο μεγάλων επενδυτικών εταιριών που θα μπορούν να παίρνουν υποχρεωτικές άδειες διαχείρισης με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι τροπολογίες της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κινούνται στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, ειδικότερα στον χρηματοοικονομικό τομέα, λαμβάνοντας υπόψη και την επιταχυνόμενη επιρροή των κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παγκοσμίως προσπαθούν να δουν τι ωφέλη μπορούν να αποκομίσουν από τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία και την έκδοση αντίστοιχων νομισμάτων. Ειδικά τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αυξητική τάση στη χρήση και κατάχρηση κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων στις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, τόσο από φυσικά όσο και από νομικά πρόσωπα, για σκοπούς ξεπλήματος παράνομου χρήματος. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά καιρούς έχει εκφράσει αμφιβολίες για το κατά πόσο εγγυώνται την ασφάλεια και την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Φυσικά, σε συνθήκες οξύτατου ανταγωνισμού, μονοπωλιακού ανταγωνισμού, αυτή η εξέλιξη είναι απολύτως λογική. Η χρήση κάθε θεμητού και αθεμητού μέσου. Αυτός άλλωστε είναι ο καπιταλισμός και οι νόμοι της αγοράς. Γι' αυτό και στόχος της πρότασης είναι η αναβάθμιση της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό που υστερεί, με την ανάπτυξη στο έδαφος της τέτοιων υποδομών για νέες τεχνολογίες στον τομέα των ψηφιακών νομισμάτων, αξιολογώντας εάν μπορούν να υφίστανται χωρίς να θυγεί η λειτουργία της ενιαίας καπιταλιστικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά συνέπεια κατ' επέκταση των καπιταλιστικών επενδυτών και των τραπεζών. Γι' αυτό με την έκθεση προτείνεται ένα πιλωτικό καθεστώς. Οι μακροπρόθεσμα επιδιώκουν να ελέγξουν την αγορά κρυπτοστοιχείων και κρυπτονομισμάτων ανάλογα με τις εξελίξεις που θα υπάρξουν και σε σχέση και με τις κινήσεις άλλων μεγάλων υπεριελιστικών δυνάμεων όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Κίνα. Σε αυτή την κατεύθυνση προωθούν την νομιμοποίηση παρεκκλήσεων από την υφιστάμενη νομοθεσία. Είναι ένας τομέας που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μείνει πίσω και επιδιώκουν να κερδίσουν έδαφος στο διεθνή ανταγωνισμό. Με την προώθηση της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού δημιουργούν έναν τεράστιο μηχανισμό αποθήκευσης οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών που θα είναι στα χέρια των κρατών και συγκεκριμένων μονοπωλιακών ομίλων που θα έχουν τη δυνατότητα να τα διαχειρίζονται. Στην έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ΕΚΟΝ αντανακλώνται μια σειρά επιφυλάξεις, φόβοι και αντιρρήσεις ως προς την ευρεία χρήση του DLT. Προωθούνται μια σειρά ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία των επενδυμένων κεφαλαίων, του ανταγωνισμού, της ταυτόχρονης χρήσης των συμβατικών μεθόδων, μέτρα ελέγχου των κεφαλαίων και προσαρμογής στο νομικό πλαίσιο της ευρωενωσιακής νομοθεσίας. Αποτυπώνονται ανησυχίες για τη χρήση των κρυπτοστοιχείων και των κρυπτονομισμάτων, όπου με επίφαση για παράδειγμα την κατανάλωση ενέργειας, δίνεται έμφαση στον προσωρινό χαρακτήρα, στην πιλωτική εφαρμογή και επί της ουσίας τονίζεται ότι θα μπει σε ευρεία χρήση και εφαρμογή εάν και εφόσον λειτουργήσει επιτυχημένα, ενώ παίρνονται ταυτόχρονα μέτρα για να μην παραταθεί με την επίφαση της προσωρινότητας. Είναι σαφές ότι στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν υπάρχει διαμορφωμένο νομικό πλαίσιο, αλλά ούτε και τεχνολογικό για την γενικευμένη χρήση του TLT. Από τους κύριους στόχους του κανονισμού είναι να εξασφαλιστούν τα επενδυμένα κεφάλαια και από αβεβαιότητες και κινδύνους στο έδαφος των ανταγωνισμών ανάμεσα σε μονοπωλιακούς ομίλους και διάφορα καπιταλιστικά κράτη. Κατά τη γνώμη μας, τίποτα θετικό δεν μπορεί να περιμένει ο εργαζόμενος λαός από τέτοια σχέδια που αφορούν τους παγκόσμιους μονοπωλιακούς ανταγωνισμούς των ευρωπαϊκών ομίλων, των αντιπάλων τους, που στην τελική τους πορεία και εξέλιξη θα επιβαρύνουν τους ίδιους με νέα βάρη και επιδείνωση των όρων της ζωής τους.
Γι' αυτό και για την συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο κανονισμό, το ΚΚΕ θα καταψηφίσει, αναφέρομαι σε αυτό το κανονισμό που αναφέρθηκα προηγουμένως, για την τεχνολογία κατανεμμένου καθολικού, όπως άλλωστε έκανε αντίστοιχα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα για την αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου και της τροποποίησης του νόμου 5024 του 23, που εισάγει το παρόν νομοσχέδιο. Αφορά τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του νόμου του 23, δεν αλλάζει ουσιαστικά την φιλοσοφία του αρχικού νόμου για το ποιους θέλει να εξυπηρετήσει καλύτερα και να εκποιήσει τη δημόσια γη. Αναλυτικά για τις τροποποιήσεις στο νόμο θα πούμε στην κατάρθρον συζήτηση. Για να θυμηθούμε όμως τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις του νόμου 5024, αυτές έρχονται να λύσουν θέματα άμεσης εκποίησης της δημόσιας γης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και έχουν καταπατήσει δημόσιες εκτάσεις. Επομένως, οι ρυθμίσεις αφορούν εξαγορά κατεχόμενων δημόσιων ακινήτων, διευκολύνοντας την αξιοποίηση περιουσίας δημοσίου σε όφελος της επιχειρηματικής δραστηριότητας, βιομηχανικής, αγροτικής, τουριστικής και διαφόρων άλλων περιπτώσεων επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ουσιαστικά δίνεται η δυνατότητα στους μεγαλοκαταπατητές, οι οποίοι αφού καταπάτησαν την κρατική έκταση, τη δήλωσαν για να τη διεκδικήσουν. Τους δίνεται η δυνατότητα τώρα να γίνουν κάτοχοι με το δικαίωμα της εξαγοράς με τίτλο από το ίδιο το κράτος. Βέβαια, στη συνείδηση του λαού, η εξαγορά καταπατημένης δημόσιας έκτασης δεν είναι παρά μια δικαίωση του καταπατητή. Ωστόσο, θέλουμε να θυμίσουμε ότι ο νόμος τώρα, το νομοσχέδιο του 2023, ήταν μνημονιακή δέσμευση το 2011 με την αξιοποίηση του ΤΑΙΠΕΔ της περιουσίας του Δημοσίου. Είχαν δηλωθεί στην Τρόικα όλα τα ιδιωτικά δημόσια ακίνητα, είχαν προκοστολογηθεί για να μπουν στο μνημόνιο. Και τι έκανε το ΤΑΙΠΕΔ? Έκανε συμβάσεις με τις τράπεζες, με νομικούς συμβούλους για να τα αξιολογήσουν. Όσα επιλέχθηκαν ως αξιοποιήσιμα προκρίθηκαν και πέρασαν στο χαρτοφυλάκιο του ΤΑΙΠΕΔ. Μεγάλο τμήμα αυτών που είχε εκτιματική εταιρεία του Δημοσίου ήταν μπερδεμένα, μπλεγμένα, γι' αυτό έπεσαν έξω στις εκτιμήσεις τους για το ποσό που θα μπορούσαν να αποκομίσουν. Συνεπώς, αποτελούσε εκκρεμότητα η ρύθμιση αυτών των ακινήτων με στόχο να υπάρχει οικονομικό όφελος για το κράτος. Βέβαια, θα μαζέψει η κυβέρνηση ζεστό χρήμα σε μια εταιρεία ουσιαστικά του Δημοσίου, η οποία θα εκποιήσει δημόσια περιουσία σε όφελος του τουριστικού και ξενοδοχειακού κεφαλαίου. Θυμίζω τέλος για αυτό το ζήτημα ότι είχαμε καταψηφίσει το νόμο 5024 του 23 και φυσικά αυτό θα κάνουμε και τώρα με τις σχετικές τροποποιήσεις. Για την παράταση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της ΑΔΕ θα την ψηφίσουμε, ωστόσο είναι απαράδεκτο να ζουν αυτοί οι εργαζόμενοι σε καθεστώς διαρκούς ομοιρίας με συμβάσεις ανανεούμενες ορισμένου χρόνου, ενώ οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες και θα έπρεπε να έχουν μονιμοποιηθεί. Γι' αυτό άλλωστε σταθερά το ΚΚΕ ζητάει τη μετατροπή των συμβάσεών του σε αορίστου και να λήξει αυτό το απαράδεκτο καθεστώς. Τέλος, επιτρέψτε μου να τοποθετηθώ για το άρθρο 62 του νομοσχεδίου αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του στρατοπέδου Μαρκοπούλου στο Δήμο Χανίων. Η υπόθεση αυτή έχει ολόκληρο ιστορικό βέβαια. Δεν θα μπω στη διαδικασία να αναλύσω αυτό το ιστορικό, ίσως αν χρειαστεί σε επόμενες συνεδριάσεις. Απλά να πω ότι έρχεται τώρα η κυβέρνηση, παρεμβαίνει στο ζήτημα παρακάπτοντας την όποια δικαστική διερεύνηση, ακυρώνει τις ενέργειες διαλεύκασης της υπόθεσης, προβλέποντας ότι το ελληνικό δημόσιο αναγνωρίζει την κυριότητα του Ταμείου Εθνικής Άμυνας επί του ακινήτου αυτού, δεν προβάλλει δικαιώματα επ' αυτού και μάλιστα και κάθε σχετική δίκη καταργείται. Και το ερώτημα είναι πώς και γιατί αναγνωρίζει την κυριότητα του ακινήτου στο ΤΕΘΑ, στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας,
και όχι στο Δήμο, για παράδειγμα, που ο Δήμος θα το ήθελε για την αξιοποίηση προς όφελος των κατοίκων, των Χανιωτών. Έτσι απλά η έκταση επιφάνειας 52 στρεμμάτων αναγνωρίζεται ως έκταση του Ταμείου Εθνικής Άμυνας με ένα άρθρο και ένα νόμο. Μάλιστα φτάνει στο σημείο να προβλέπει ότι η σχετική εγγραφή στο Χτιματολογικό Γραφείο Κρήτης από το ελληνικό δημόσιο στο ΤΕΘΑ να μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς τα συνήθως προβλεπόμενα, όπως τίτλους ιδιοκτησίας, αποδεικτικό απολωτρίωσης ή απόκτησης της έκτασης από το ΤΕΘΑ, χωρίς τίποτα άλλο παρά μια απλή αίτηση από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας. Σε κάθε περίπτωση, το πάγιο αίτημα της Χανιώτικης Κοινωνίας είναι η δωρεάν παραχώρηση της έκτασης στο Δήμο. Κανένα ξεπούλημα, καμία ιδιωτικοποίηση, κανένα παζάρι αγοράς αυτής από το Δήμο, καμία σύμβαση παραχώρησης από το ΤΕΘΑ προς τον Δήμο, εξ ολοκλήρου να παραδοθεί στο λαό των Χανίων για την κάλυψη λαϊκών αναγκών χωρίς αστερίσκους. Επί της αρχής, κύριε Πρόεδρε, για το νομοσχέδιο, επιφυλασσόμαστε στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ.